Από ένα σκοτεινό και άκρος επικίνδυνο δρόμο μεταμορφώνεται σε ένα ασφαλή για πεζούς και οδηγούς αυτοκινητόδρομο που συνδέει τους οικισμούς της δυτικής πλευράς του Ρεθύμνου με το κέντρο της πόλης. Η αλλαγή αυτή που κόστησε στην αντιπεριφέρεια 280.000 ευρώ επιτυγχάνεται με τις εργασίες ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη από το ύψος του στρατοπέδου έως και το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου, λίγο πριν τον κόμβο Ατσιποπούλου. Στο σημείο κατασκευάζεται ένα μεγάλο πεζοδρόμιο μήκους 800 μέτρων, ενώ θα εγκατασταθεί και έξτρα ηλεκτροφωτισμός. Μετά το πεζοδρόμιο θα μπει στη Θέο για να προστατεύονται οι πεζοί και φωτισμός με μοντέρνα φώτα. Με τα φωτοβολταϊκά για να υπάρχει φωτισμός και το βράδυ. Το πρωί οι αντιπεριφερειάρχης Μέρη Ιωνή και μέλη των τεχνικών υπηρεσιών βρέθηκαν στο σημείο για να επιθεωρήσουν την πορεία των εργασιών που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ένα μήνα. Θα προσφέρει ασφάλεια στους πάρα πολλούς πεζούς που κατεβαίνουν από το Ατσιπόπουλο ή από τα μεγάλα καταστήματα εδώ του κόμβου προς την πόλη. Ακόμα και για μαθητές, πολλές φορές βλέπουμε και μαθητές. Για μαθητές, γιατί βεβαίως όπως ξέρετε υπάρχει στάση λεωφορείου εκεί και όχι μόνο μαθητές αλλά και στρατιώτες και στρατιώτες πηγαινόρχονται πεζοί. Είναι ένα έργο το οποίο προσφέρει πραγματικά ασφάλεια στους πεζούς. Αριστερά το έχει τοποθετηθεί στη Θείο Ασφαλείας κατάλογια επαρχιακές και εθνικές οδούς, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει ο πεζός ο οποίος ανεβαίνει, κατεβαίνει από το δρόμο και σε τα υπόλοιπα τμήματα θα τοποθετηθούν. Και κλειδώματα μεταλλικά, γαλβανιζέ και επίσης θα μπουν και φωτιστικά. Το μεγάλο πεζοδρόμιο από την πλευρά του στρατοπέδου στην ουσία διασυνδέει το Ατσιπόπουλο και γενικότερα όλους τους οικισμούς της περιοχής με το κέντρο της πόλης, καθώς στο σημείο που σταματά το πεζοδρόμιο που κατασκευάζει τώρα η αντιπεριφέρεια ξεκινούν τα μεγάλα πεζοδρόμια του Δήμου που καταλήγουν έως και την ανατολική πλευρά του Ρεθύμνου. Πολλοί πεζοπορούν είτε για περίπατο αλλά και πάρα πολλοί μένουν στο Ατσιπόπουλο. Βιολί χαράγει τις περιοχές και κατεβαίνει στο Ρέθυμνο με τα πόδια. Σε αυτό το κομμάτι, μέχρι από την ανάπλαση που είχαμε συμμετάσχει τότε στο άλλο έργο της ανάπλασης του Κουμπέ, μέχρι τον κόβο του Ατσιποπούλου, ήταν εκτεθειμένοι διότι περπάταγαν μέσα στον Εθνικό. Τώρα πηγαίνουν προστατευμένα ανατολικά του Εθνικού, βόρεια του Εθνικού, συγγνώμη. Μετακινούμενοι προς και τις οικίες τους και πίσω. Παράλληλα με το έργο, η αντιπεριφέρεια σχεδιάζει νέες παρεμβάσεις και από την απέναντι πλευρά του δρόμου, προκειμένου να σταματήσουν οι βραχοπτώσεις, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε διερχόμενο πεζό.